Μουνδούρου βλέπουμε εδώ, σας το είχαμε πει, μετά τη συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά, είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις λοιπόν, ξεκαθαρίζοντας έτσι αυτό το πλαίσιο, για να τον ακούσουμε. Περιμένει να ετοιμαστούν τα κανάλια και περιμένουμε και εμείς να τον ακούσουμε. Όταν ετοιμαστούν, φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι. Έτοιμοι. Στην Κουμουνδούρου λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση. Ζητήσαμε προεκλογικά από τον ελληνικό λαό ψήφο διακυβέρνησης. Ζητήσαμε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας των δυνάμεων της αριστεράς, προκειμένου να απεμπλακούμε από το μνημόνιο της χρεοκοπίας. Αυτό που ζητήσαμε, το εννοούσαμε και το εννοούμε. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σωτηρία του τόπου περνά από την απόρριψη των βάρβαρων μέτρων, από την ανάσχεση της ύφεσης και της λαιλασίας των μισθών και των συντάξεων, από την ακύρωση των μέτρων λιτότητας και την αντικατάστασή τους από μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και φορολογίας του συσσωρευμένου πλούτου, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για τη στήριξη των φτωχών και των αδύναμων στρωμάτων. Οι προγραμματικές θέσεις του κυρίου Σαμαρά βρίσκονται στον αντίποδα του εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης της αριστεράς. Το σημαντικότερο, έχει υπογράψει το δεύτερο μνημόνιο και τα νέα επώδυνα μέτρα που αυτό προβλέπει από τις επόμενες κιόλας μέρες για τον ελληνικό λαό. Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, όπως την κατονομάζει ο ίδιος, αφού οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις του στο μνημόνιο δεν αποτελούν σωτηρία, αλλά τραγωδία για τον λαό και τον τόπο. Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά ταυτόχρονα και τις δυνατότητες που διαμορφώνονται μετά την έκφραση της λαϊκής ετιμιγορίας, δυνατότητες για μια ριζικά διαφορετική πορεία. Δεν θα επαναφέρουμε τώρα από το παράθυρο αυτό που έδιωξε χθες από την πόρτα ο ελληνικός λαός με την ετιμιγορία του. Παρά το γεγονός ότι μας δυσκολεύει ο καλπονοθευτικός εκλογικός νόμος που για κάθε μία έδρα έδωσε κι άλλη μία δώρο στη Νέα Δημοκρατία, εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε συνεννόηση, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα συνεννόησης πρωτίστως με τις δυνάμεις της αριστεράς, ώστε να έχουμε το επόμενο διάστημα εξελίξεις σε προοδευτική κατεύθυνση, όπως άλλωστε επιθυμεί και η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Σε κάθε περίπτωση, απευθύνουμε σαφή προειδοποίηση σε όλους, μέσα και έξω από τη χώρα, να σεβαστούν τη λαϊκή ετιμιγορία και να μην προχωρήσουν σε νέα βάρβαρα μέτρα μέχρι ότου τουλάχιστον σχηματιστεί κυβέρνηση που λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Και κυρίως να μην διανοηθούν να δημιουργήσουν κλίμα τεχνητών εκβιασμών. Το δοκίμασαν προεκλογικά και έπεσε στο κενό. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα να λάβουν αυτή το μήνυμα του λαού μας και όχι ο λαός μας τους συνήθεις εκβιασμούς. Και το μήνυμα του λαού μας προς την ευρωπαϊκή ηγεσία είναι σαφές. Η πολιτική της λιτότητας χθες βράδυ απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Απορρίπτεται και από όλους τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Ήρθε λοιπόν η ώρα άμεσα να αποσυρθεί.